ας πούμε, όταν ήταν το στομάχι μου, ούτε στο game κάποιος με υποστήριξε, ούτε τίποτα. Σε ποιο, εγώ σε υποστήριξα. Με εσείς, που ήσασταν και καλά απέναντι. Εγώ σε υποστήριξα και όλους τους υποστηρίζω. Εγώ μου γκρίσα, δεν σου είπα να φας. Έλα ρε, Όλγα. Έλα, Γιάννη. Δεν βάζω κανέναν, παιδιά, πραγματικά. Αν θέλετε τη δικιά μου μεριά, έχω κουραστεί να βγαίνω μπροστά. Δηλαδή, έχω φτάσει και σημείο να λέω, παιδιά, έχετε τόσο παράπονα, τόσα θέματα. Όντως έχει βαρεθεί, το βλέπω κι εγώ. Τι το έχω πει. Λέω, κάθομαι μουγκός δύο μέρες. Δεν μιλάτε και λες και εγώ είμαι ο λυκειάρχης του σχολείου, έρχεστε να κάνετε όλοι τα παράπονα σε και μένα. Και αυτό όμως φάνηκε και προχθές που λέει, είπα αυτό με την κηδεία, τη βλακή αυτή που γέλασαν όλοι. Όλοι γέλασαν. Δεν γύρισε κανένας να πει. Λέω μετά και τα... Το κοκορέτσι εκεί. Δεν με λέω, το κοκορέτσι. Που γυρνάει και λέει, τα άκουσε. Γιατί τον πετάνε μπροστά λέει, για όλα. Πείτε ρε κι εσείς, μόνο εγώ βγαίνω ο τέτοιος, εκεί, λέω εντάξει, οκ. Ελπίζω να είναι γλυκό. Οπα, δεν το βλέπω για γλυκό. Εγώ. Τα ανοίγουμε. Τι θέλετε. Για κάντε. Οπα. Δωρεάν πειρασμός. Μπλοκάρισμα για μία ημέρα. Ωραία. Για να δούμε. Ειρήνη και Όλγα, ώρα για γλυκό. Ο φάκελος έχει δύο κάρτες. Διάλεξε μαζί σε ποια θα δώσετε την κάθε κάρτα. Διαλέξτε μαζί σε ποιον θα δώσετε την κάθε κάρτα. Λοιπόν, ξέρουμε που θα δώσουμε την κάθε κάρτα, ρε φίλε. Είναι πολύ απλό. Κοίτα, λογικά αυτό εδώ πέρα, ο δωρεάν πειρασμός, είναι γελίο στον κόγκο. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι γελίο. Γιατί? Γιατί να τα πληρώνει όλα. Και το μπλοκάρισμα για μία ημέρα. Πήρε και με αυτό εδώ. Ό,τι θέλετε, κορίτσια. Αλλά βέβαια, θα κάνω το δικαιώρο του διαβόλου και θα πω το ότι έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση, ναι, ότι θα έρθουν μεγάλα δώρα. Και δεν μιλάμε απλά για φαγητά από εδώ και πέρα. Σωστά. Δεν ξέρω, standing fortune είσαι. Πεθαίνω. Τον δωρεάν πειρασμό στον... Στον... Πασαρέλα κάνει. Γιώργο Γκόγκο. Γιώργο, βρε. Πώς θέλεις το όνομα. Κώστας. Και σου είπα μη κάνεις κοτσάρα. Ένα μήνα είμαστε εδώ, ρε. Νομίζω Γιώργο σε λένε. Δεν πειράζει, τον Γκόγκο σε αρκεί. Νομίζω ότι τον Γκόγκο είναι από τον Γιώργο. Είναι το μισό μου επίθετο. Κώστας Γκόγκο, λοιπόν. Thank you. Με την προϋπόθεση ότι θα προσπαθήσει. Μιλάμε με πράξεις, όχι με λόγια. Ναι, καταλαβαίνεις γιατί σου το δίνουμε και αναγκαστικά. Την καρτούλα. Τη αγάπη. Άρχισε να κάνω λίγο και εσύ μη βιάζεσαι. Έφαγε σήμερα. Το μπλοκάρισμα λέει για μία ημέρα. Δεν θα ήθελα να αύριο. Στον, πώς είπαμε σένα, το ονοματάκι σας. Μπορεί όμως. Σέρτζον! Δεν το έχουμε σκεφτεί ότι μπορεί και αύριο να έχει κάτι, ας πούμε, όπως το γλυκό που πήρε η τέτοια να είναι ομαδικό. Κατάλαβες. Παιδιά, σήμερα θα σα πω κι εγώ ότι είχα ένα κρυφό πειρασμό κατά τη διάρκεια τη πορεία. Οκ. Είχα την ευκαιρία να κάνω ένα βιντεάκι. Έτσι, ένα story τύπου. Και να το ανεβάσουν στη σελίδα του Tempting Fortune στα social media. Wow. Αυτό ήταν τέλειο, αλήθεια. Ωραίο, ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Δεν το περίμενα να κάτι τέτοιο να παιχτεί. Δεν δισκάλωσα κιόλα και όλα, ναι, το είδα. Σκεφτείτε ανάθεμα. Το δέχτηκα, το πήρα. Εννοείται. Ξέρετε τι μου. Εντάξει, νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο. Εγώ είναι η πρώτη φορά που παίρνω ζάχαρη. Από την ώρα που μπήκα στο game, δεν έχω ξαναπάει. Είναι το πιο ωραίο τραπέζι που σου έχουν κάνει και εκτός και εντός και πει αυτά και πες το. Όχι, είχα πολύ όμορφα τραπέζια. Ένα τραπέζι πάντα σε γεμίζει. Είτε υπάρχει θετική είτε αρνητική κατάληξη, πάντα θα σε γεμίζει. Το τραπέζι, όταν κάτσεις σε ένα τραπέζι και τρως, μόνο καλό θα σου φέρει. Το θέμα είναι πώς θα έρθει το μετά. Παιδιά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραπέζι και για την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε σαν άνθρωποι επιτέλους. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Να εκτιμήσουμε λίγο τη στιγμή. Και εσύ, Γιάννη. Θα τρελαθώ! Αυτό ήταν μεγάλη κίνηση. Είδατε ποιος την έκανε, έτσι. Το κρατάμε. Είσαι πολύ καλός κι εσύ. Αυτοί και αυτοί το κάνανε όμως, από εκεί ξεκίνησε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Από τα δύο κορίτσια μας ξεκίνησε.